Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε πρόβλεψη για τον τοξότη για το υπόλοιπο του μήνα Μαΐου. Οπότε να δούμε τι θα φέρει το υπόλοιπο του μήνα Μαΐου ή τον τοξότη. Υπόλοιπο μήνα Μαΐου για τον τοξότη. Υπόλοιπο μήνα Μαΐου για τον τοξότη. Υπόλοιπο μήνα Μαΐου για τον τοξότη. Για να δούμε. Εδώ βλέπουμε έναν άντρα στα ζώδια της γης, πιθανώς να είναι Ταύρος ή θα μπορούσε γενικότερα να είναι στα ζώδια της γης, οπότε είτε κάποιο αίσθημα είναι, κάτι παίζει, είτε κάποιος σας έρθει σε ζώδια της γης. Αν είστε άντρας, μπορεί να έρθει η γυναίκα στα ζώδια της γης. Ένα νέο ξεκίνημα. Νέο ξεκίνημα εδώ πέρα βλέπουμε, θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε τομέα και σε συνδυασμό αυτές οι δύο κάρτες μπορούν να μας λένε ότι πλέον είστε σε θέση να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, είστε σε μια ανώτερη θέση, έχετε σταθεροποιήσει την κατάστασή σας και είστε έτοιμοι να περάσετε σε νέες περιπέτειες. Απλά ή ότι θα υπάρξει καινούριο ξεκίνημα με κάποιον στα ζώδια της γης. Απλά να προσέξετε στο νέο ξεκίνημα εδώ πέρα. Πολλές φορές αυτό είναι ένα λίγο απερίσκεπτο ξεκίνημα. Αν είναι να ξεκινήσετε κάτι, να έχετε το μυαλό σας, να θέλει προσοχή εδώ πέρα, να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι, να προετοιμαστούμε για το νέο ξεκίνημα. Μην πάμε τελείως χύμα στο κύμα, γιατί μπορεί να την πατήσουμε, μπορεί να πέσουμε κάτω στον γκρεμό. Καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε. Για να φέρουμε τον εαυτό μας σε μια σταθερή κατάσταση, σε μια ανώτερη. Και εδώ βλέπουμε κάτι για το οποίο έχετε δουλέψει. Αρχίζει και ανταποδίδει καρπούς. Παρόλα αυτά, δεν βλέπετε ακόμα το τελικό στάδιο. Δεν είστε έτοιμοι να πάρετε όλα τα φρούτα, όλους τους καρπούς εδώ, τα σταφύλια ακόμα. Μπορεί να είναι μία σχέση, μπορεί να έχετε δώσει σε κάποια σχέση πράγματα και να περιμένετε κάτι συγκεκριμένο εδώ πέρα ή να έχετε μία γνωριμία, μπορεί να είναι και η νέα γνωριμία με το άτομο της γης που είπαμε, να έχετε δώσει πράγματα, να έχει γίνει κάτι με εσάς αρκετό καιρό τώρα και πλέον να περιμένετε να πάρετε κάτι συγκεκριμένο, ίσως να μπείτε τελικά στη σχέση ή αν έχετε ήδη σχέση αρκετά χρόνια, μπορεί να περιμένετε να πάει σε γάμο. Εδώ το φεγγάρι έτυχε σε εσάς. Αυτό μας λέει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Μπορεί να βλέπετε κάτι και να μην είναι αυτό που βλέπετε, να είναι κάτι άλλο. Εδώ βλέπετε τη γατούλα. Κοιτάει τον εαυτό του στο νερό και βλέπουμε ένα πάνθυρα ξαφνικά. Από γάτα η αντανάκλασή της είναι πάνθυρας. Άρα μπορεί κάποια κατάσταση ή κάτι που σας έχουν πει, κάτι που νομίζετε, να μην είναι αυτό που πιστεύετε, αυτό που πιστεύατε ή αυτό που θέλουν να σας δείξουν. Οπότε κάτι μπορεί να σας κρύβεται εδώ πέρα, κάτι να είναι να μάθετε. Προσέξτε, μπορεί να περνάτε ίσως κάποια δύσκολη φάση, θα έχετε χάσει την πίστη σας εδώ, αλλά τα πράγματα ουσιαστικά να μην είναι ακριβώς έτσι όπως τα βλέπετε εσείς. Μπορεί να τα βλέπετε πολύ αρνητικά ή να φαντάζεστε κάποια πράγματα τα οποία να μην ισχύουν στην πραγματικότητα και
και να είναι ουσιαστικά η κατάσταση πολύ καλύτερη από αυτή που εσείς πιστεύετε. Εδώ έχουμε ένα νέο ξεκίνημα. Νέο ξεκίνημα. Αυτή η κάρτα είναι μία από τις πιο θετικές. Μπορεί να είναι νέο ξεκίνημα στα οικονομικά, σε κάποια επαγγελματική, σε κάποια δουλειά, στα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι ξεκίνημα στα αισθηματικά. Γενικά, ο Άσος πεντάκτηνο είναι νέο ξεκίνημα και θα μπορούσε να είναι για οποιοδήποτε τομέα. Ο συγκεκριμένος Άσος δεν περιορίζεται σε κάτι συγκεκριμένο, σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Άρα εδώ έχουμε μία πάρα πολύ θετική κάρτα, από τις πιο θετικές. Νέο ξεκίνημα, νέα αρχή, νέες περιπέτειες, πιθανώς να μας έρθουν και λεφτά εδώ. Άρα πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται έντονη, πολύ έντονη την ενέργεια της γης έχετε. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε ήδη σχέση με κάποιον, με κάποια από ζώδιο γης ή κάτι θα σας έρθει. Πάντως εδώ βλέπουμε και τον ακόλουθο της γης. Μας δείχνει μια νέα κατάσταση. Μπορεί να είναι ένα νέο άτομο, ένα νέο αγόρι, μια νέα κοπέλα. Εδώ στα ζώδια γης όπως είπαμε. Ή μπορεί να μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς μας έχει έρθει εδώ και ο Άσος, είπαμε. Άρα και οι δύο κάρτες αυτές δείχνουν νέα κατάσταση, νέο ξεκίνημα. Πάμε για άλλα, δηλαδή πάμε για νέα πράγματα. Εδώ, αν έχετε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις, καλό είναι να τις κανονίσετε, να οργανώσετε πώς θα κινηθείτε για να τις κανονίσετε. Μας δείχνει και ότι πρέπει π.χ. να πληρώσουμε κάποιους φόρους ή κάποια εκκρεμότητα, κάτι μπορεί να χρωστάμε, κάτι να πρέπει να το πληρώσουμε, να κανονίσουμε να το πληρώσουμε, είναι μία ένδειξη αυτή η κάρτα. Ή γενικά ότι μας έρχεται κάποια ευκαιρία. Κάποια ευκαιρία έρχεται, κάποιο νέο ξεκίνημα, πιο πολύ στα οικονομικά είναι εδώ πέρα. Ο Άσος όμως είναι για όλους τους τομείς, θα μπορούσε να είναι. Ή νέο ξεκίνημα με άτομο της γης όπως είπαμε, γιατί μας είχε βγει και πριν άτομο γης. Χαμός, ακριβώς. Ακριβώς. Πάρα πολύ γη. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορεί κάποια από εσάς που ήδη να δουλεύετε να πάρετε προαγωγή, δηλαδή από ακόλουθο απλό να γίνετε υπότης, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε προαγωγή, κάποιο bonus, κάποιο έξτρα, κάποια αύξηση μισθού εδώ πέρα, ή αν υπάρχει κάποια σχέση, κάποιο αίσθημα, μπορεί να πάμε στο επόμενο στάδιο. Όχι, σκεφτείτε σε ποιο στάδιο είστε, να πάμε στο επόμενο βήμα. Είναι η γνωριμία να πάει σε σχέση. Είναι σχέση πολλαετή, να πάει σε γάμο. Είναι γάμος, να πάει σε παιδί. Κάπως έτσι αντίστοιχο. Οπότε εδώ πέρα βλέπω ουσιαστικά ότι θα υπάρξει μετάβαση. Μία κατάσταση θα οριμάσει, μία νέα σχέση θα δέσει και θα ανθίσει. Θα έχει καλές ρίζες εδώ. Πολύ, πολύ άτομο της γης μου βγάζει. Πάρα, πάρα πολύ άτομο της γης εδώ πέρα. Ή θα έχετε νέες ευκαιρίες στα οικονομικά σας πάρα πολύ. Μπορεί να σας έρθουν κάποια λεφτά. Θα πρέπει να κάνετε και το κουμάντο σας που σας είπα εδώ στα οικονομικά. Αλλά πιο πολύ το βλέπω για άτομο. Εδώ στο παρελθόν, τώρα στο πρόσφατο παρελθόν, μπορεί να είχατε κάνει κάποια συνάντηση, μπορεί να συναντήσατε κάποιον, γι' αυτό να μας βγάζει εδώ ότι θα γίνει το νέο ξεκίνημα, η νέα αρχή. Συνάντηση μπορεί να έγινε ερωτική, κάποιον γνωρίσατε. Εδώ βλέπουμε τα δύο, έτσι, κάποιον γνωρίσατε. Η οποία αυτή η συνάντηση έχει προοπτικές ή μπορεί να μιλάμε για συνάντηση επαγγελματική. Το οποίο επίσης μας ανοίγει νέα ενδεχόμενα, νέες επιλογές και είμαστε σε ανώτερη θέση,
να κοιτάξουμε από πάνω προς τα κάτω τον κόσμο και να δούμε προς τα που θα κινηθούμε. Αλλιώς μπορεί να δείχνει ότι έχουμε δύο επιλογές. Δύο επιλογές. Δύο προτάσεις, δύο ενδιαφερόμενους. Γενικά μας δείχνει δύο επιλογές, οπότε μπορεί να κληθούμε να διαλέξουμε με ποιον θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από εδώ ή θα ξεκινήσουμε από εδώ. Άρα κάτι μπορεί να έχει, κάποια από εσάς μπορεί ήδη στο πρόσφατο παρελθόν να έχετε κάνει κάποια γνωριμία, που μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει κάτι έτσι πιο σοβαρό, αλλά εδώ το βλέπουμε ότι σοβαρεύει το πράγμα. Βλέπουμε τον ακόλουθο που γίνεται υπότης. Και νέο ξεκίνημα, πολύ θετική κάρτα εδώ πέρα σε ό,τι ξεκινήσει γενικά, σε οποιοδήποτε τομέα. Εδώ σας έχει ανοίξει δρόμος. Στο πρόσφατο παρελθόν κάποιος δρόμος έχει ανοίξει και σας έχει δώσει την ευκαιρία για το μέλλον να έρθει κάτι άλλο. Εδώ έχουμε την ιέρια. Αυτή η κάρτα είναι πάρα πολύ με έτσι τη διέστηση, άρα μπορεί να μας λέει ότι στις επιλογές που έχετε, που είπαμε πριν, να έχετε κάποιες επιλογές, είτε είναι αισθηματικές, είτε είναι επαγγελματικές, γενικά. Και για να κάνετε αυτό το ξεκίνημα, να κάνετε την επιλογή, να δείτε προς τα που θα πάτε, να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διέστησή σας και το τι σας λέει η φωνή μέσα σας. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να λέει ο συνδυασμός αυτός εδώ είναι ότι αν έχετε ξεκινήσει κάτι νέο, αν θα ξεκινήσει, μην το φανερώσετε ακόμα, να το κρατήσετε μυστικό προς το παρόν, για το καλό σας και για να μπορέσει να μεγαλώσει και να βγάλει ρίζες, όπως είπαμε εδώ, από ακολουθώ να γίνει υπότης. Άρα εδώ πέρα καλύτερα προς το παρόν τουλάχιστον να περιμένουμε λίγο, να μην το κάνουμε βουκινό, το κρατάμε στον εαυτό, για τον εαυτό μας, γιατί έχει πολύ καλές προϋποθέσεις, πολύ δυνατό ξεκίνημα εδώ και μας έχουν ανοίξει και οι πόρτες. Άρα ή εδώ πέρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε σοφία, διέστηση για να κάνουμε τη σωστή επιλογή, ή να τα κρατήσουμε λίγο έτσι μαζεμένο στην αρχή, όχι πολλά πολλά, γιατί και όταν μπαίνουν και πολλές ενέργειες, παιδιά, αρχίζει και χαλάει το πράγμα, γιατί ζηλεύει ο κόσμος, ματιάζει ο κόσμος, οπότε εδώ έχουμε και τον υπότη των σπαθιών. Λοιπόν, υπότη σπαθιών, πάλι εδώ πέρα, όχι, εδώ έχουμε άτομο αέρα. Κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιο ίσως να είναι αυτό το νέο πρόσωπο, για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι της γης και κάποιος άλλος μπορεί να είναι αέρας. Άρα, και αυτός μικρός σε ηλικία σχετικά, δηλαδή το πολύ έτσι εκεί, το πολύ πολύ μέχρι 30-35, το πάρα πολύ, ίσως προς το 30, εκεί και λίγο πιο πάνω, αν δεν μιλάμε τώρα για άτομο του αέρα, μπορεί να λέμε ότι αυτό το ξεκίνημα εδώ θα φέρει τα πάνω κάτω, θα γίνει χαμός, θα είναι σαν να πηγαίνετε σε ένα Λούνα Πάρκ, σε αυτά εδώ τα τρενάκια που πηγαίνουν πάνω κάτω. Οπότε θα έχουμε πολλές αλλαγές, πάνω κάτω, δηλαδή και εσείς μπορεί να νιώθετε μία στα ουράνια, μία στο πάτωμα, θα υπάρξουν δράση, γενικά πολύ δράση και έτσι πιθανώς και εναλλαγές στα σκηνικά και στη διάθεσή μας, ναι, και στα συναισθήματά μας, ίσως αλλά πιο πολύ στη διάθεσή μας. Δεν είναι τόσο συναισθηματική αυτή η κάρτα. Εδώ πάντως δράση είναι κάτι, είναι κάτι πολύ πιθανό, αρκετή δράση, νέο ξεκίνημα και δράση είναι μια χαρά, εδώ πέρα περιπέτειες, ναι.
Τι θα γίνει με εσάς? Πολλά ξεκινήματα. Πολύ ξεκίνημα, πολύ εδώ ενέργεια φρέσκια, φρέσκια ενέργεια. Ίσως αυτό εδώ πέρα που κρύβεται να είναι κάτι που περιμένει να ξεκινήσει, αν δεν είναι κάποιο μυστικό, κάτι, κάποια ψευδαίσθηση ή αν δεν είναι κρίση πίστης. Και πίστης δεν εννοώ μόνο θρησκευτικά, εννοώ γενικά στο τι πιστεύω, ποιος είμαι, τι κάνω και τον άλλο, τον φίλο μου, τη φίλη μου, τις αξίες, τα πάντα όλα. Μπορεί να περιμένει να βγει στην επιφάνεια εδώ μία νέα κατάσταση, πάρα πολύ καινούργια ενέργεια για εσάς. Πολύ καλό αυτό να ανακυκλώνει την ενέργεια. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο κούπα. Αυτός εδώ φέρνει αισθηματικά νέα. Νέα για τον έρωτα, για την αγάπη ή για πράγματα τα οποία μας γεμίζουν την καρδιά μας. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο με αυτό που ασχολιόμαστε να μας αρέσει πάρα πολύ και να το αγαπάμε. Αυτή η κάρτα εδώ πέρα μας βοηθάει. Είναι μια ένδειξη ότι θα το αναπτύξουμε αυτό και θα έχουμε και έμπνευση, θα έχουμε ευνοή τις τέχνες, δηλαδή και την έτσι δημιουργικότητα. Ή μιλάμε για νέο άντρα ή γυναίκα, κορίτσι, μικρά, πιο μικρά αυτά, όχι κάτω από 30, το πολύ 25 εδώ είμαστε, στα ζώδια νερού. Ή νέα κατάσταση, είπαμε στα αισθηματικά, έτσι κι αλλιώς εδώ νέα κατάσταση έχουμε, άρα κάτι ωραίο νέο σας έρχεται. Okay. Εδώ πέρα θα μου προσέξετε. Μπορεί να υπάρχει κάποια κατάσταση που να σας κρατάει πίσω. Είτε κάποιος εδώ θα έρθει και μπορεί να μην θέλει το καλό σας, μπορεί να θέλει να σας χρησιμοποιήσει. Ή εδώ που μας έβγαλε ότι έχουμε δύο επιλογές, μπορεί να έχουμε μία παλιά επιλογή που να υπάρχει ήδη, μπορεί να μην έχει πάει σε σχέση, αλλά γενικά να βρίσκεστε κάποιο καιρό και να έρθει και κάτι νέο. Οπότε εσείς θα πρέπει εδώ να επιλέξετε, να δείτε τι θα κάνετε. Πιθανώς μία ένδειξη και μία ερμηνεία με αυτούς τώρα τις συνδυασμούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως το άτομο το οποίο είναι από τα παλιά, αν δεν είναι κάτι σοβαρό και να βλέπετε ότι πάει καλά η κατάσταση, μπορεί εδώ να σας εκμεταλλεύεται για κάποιο λόγο, τώρα θα είναι οικονομικό, θα είναι κάποιο άλλο, να μην επεκταθώ, μπορεί απλά να σας εκμεταλλεύεται. Αλλιώς μπορεί να μας μιλάει για μια σχέση η οποία δεν είναι πολύ υγιής. Και πιο πολύ δηλαδή εδώ πέρα είμαστε κολλημένοι, προσκολλημένοι, σαν εξάρτηση μας έχει γίνει αυτή η σχέση χωρίς να μας κάνει καλό. Είμαστε εξαρτημένοι από αυτή τη σχέση, αλλά δεν μας κάνει καλό. Αν δεν μιλάμε τώρα για κάποιον με τον οποίο συναναστρέφεστε ή κάποιον που θα έρθει στη ζωή σας, από αυτούς εδώ πέρα που έχουμε δει, πιθανώς να μιλάμε για κάποια συνήθεια δικιά σας, η οποία, να το πω, δεν είναι κατάλληλη, σας κρατάει πίσω. Συνήθως έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με εξαρτήσεις. Εξάρτηση μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη συνήθεια, ας πούμε, σας λέω τώρα είναι άκυρο, να χτενίζουμε τα μάλια μας στραβά. Μπορεί να είναι κάποιο ποτό, τσιγάρο, παραπέρα, τέλος πάντων να μην πω τώρα. Ξέρετε εσείς άμα έχετε κάτι τέτοιο τι είναι. Άρα εδώ πέρα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να μας λέει να πρέπει να το απελευθερώσουμε αυτό για να αφήσουμε το χώρο να έρθει κάτι νέο, κάτι καλύτερο, να επεκταθούμε, να μεγαλώσουμε ως ηλικία, ενώ να κάνουμε grow, να εξαπλωθούμε. Και τέλος, για το τέλος εσάς, είναι ο
Βασιλιάς Κούπα. Ο Βασιλιάς Κούπα εδώ. Προσέξτε αν κάποιοι πίνετε λίγο παραπάνω και είναι αυτό που έλεγα εδώ πέρα. Θα μπορούσε να είναι. Εδώ αν ασχολείστε με τον αθλητισμό είναι καλές πιθανότητες ότι θα πάρετε κάποιο κύπελο. Αλλιώς μιλάμε για άντρα ή γυναίκα στα ζώδια του νερού. Στα ζώδια του νερού, άρα μπορεί αυτή να είναι η βασική γνωριμία. Εδώ πέρα θα μπορεί να ξέρετε αν έχετε, σας είπα μου έβγαλε επίσης αρκετά την ενέργεια του νερού, της γης και μετά νερού, γιατί έχουμε τον ακόλουθο του νερού και τον βασιλιά. Και εδώ έχουμε τον υπότη, τον ακόλουθο της γης. Και μας έβαλε και τον βασιλιά πριν. Πρέπει να σε βγάλει και τον βασιλιά. Ναι. Άρα μπορεί αυτές να είναι οι επιλογές, αυτά τα ζώδια, να το δείτε εσείς. Ξέρετε. Και ίσως πιθανώς να διαλέξετε τελικά το νερό. Εδώ πέρα. Εγώ εύχομαι ό,τι και να διαλέξετε. Να κάνετε το καλύτερο για εσάς, να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και το υπόλοιπο του Μαΐου είναι πάρα πολύ ωραίο για εσάς. Να σας έρθουν όλα όπως θέλετε, με το καλό και το νέο, τα νέα ξεκινήματα εδώ πέρα. Προσέξτε, είπαμε, όποια και να είναι η επιλογή σας, μην το κάνετε βούκινο από την αρχή. Αν υπάρχουν κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις, εδώ κανονίστε πώς θα το διαχειριστείτε. Αν υπάρχει κάποια σχέση η οποία δεν μας κάνει, δεν μας κάνει καλό, έχουμε ευκαιρίες για κάτι νέο. Και αυτά γενικά πάρα πολύ καλά, δεν έχετε καμία αρνητική κάρτα, μόνο εδώ πέρα ότι ίσως μπορεί κάποιος να μας... μπορεί κάποιος, αυτό που έλεγα πιο πριν, ότι κάτι κρύβεται, μήπως κάποιανού οι προθέσεις δεν είναι αυτές που δείχνει. Προσέξτε αν έχετε κάποιον ύποπτο, δείτε λίγο πως κινείται έτσι, τσεκάρετε λίγο αν αυτά που λέει είναι έτσι τα εννοεί, απλά τα λέει για να τα πει. Δεν ξέρουμε πως εδώ αυτό μας κρύβει, μας το φεγγάρι και οι δύο κάρτες μπορεί να έχουν και μια έτσι λίγο πιο σκοτεινή πλευρά και μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Είναι και αυτή η μεγάλη αρκάνα, είναι οι βασικές κάρτες του ταρό δηλαδή, ενώ τώρα όλες οι υπόλοιπες που σας έχουν τύχει εκτός από την ιέρια είναι απλές καθημερινές κάρτες. Άρα εδώ προσέξτε, μήπως κάποιος σας εκμεταλλεύεται, κάτι σας κρύβει. Αν έχετε σχέση και βλέπετε κάτι περίεργο, γενικά, για δείτε μήπως τρέχει και κάτι άλλο. Αν αισθάνεστε κάτι περίεργο, έτσι ότι κάτι δεν πάει καλά, ευκαιρίες θα έχετε σε κάθε περίπτωση. Οπότε, εσείς έχετε το πάνω χέρι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ και εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας!